Thank you.
Amen.
Thank you.
Thank you.
Μαρίας, υπέρ Θεού και εξάρτου πάσης της μελένης, ημών δε Πατρός και επιμένει Ιεράκου, πολλά τα έτη. Ενώ μια ματιά σώμα, ενώ μια
Μάρθα, Μάρθα, περιχνάς και την φάση περιπολά
Amen.
Παραθώμε
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
όπως και με είχε το σήμερα στο λόγιο και έβλεπε αυτή η πόλη, αμέσως ο νους θα τον πήγαινε στην εποχή την οποία όταν ήρθε η ώρα να φύγει από τον παρόντα κόσμο η Παναγία, τότε τρέξανε όλοι, οι γνωστοί, οι άγνωστοι, εκλήθησαν, ειδοποιήθηκαν όλοι οι Απόστολοι από τα πέρατα του κόσμου, διότι εκείνηταν το Ευαγγέλιο σε διάφορες χώρες και να προφθάσουν να είναι στην εξόδια ακολουθία της Παναγίας. Την ώρα λέγουν οι πατέρες που προέβλεπαν την Παναγία στο φυσικό θάνατο στον τάφο, από τα μέρη που περνούσαν, ακόμη λέγει, έσκυβαν εκεί και ελίγησαν για να μπορέσουν τι, να σπαστούν το ιερό σκύλωμα, να περάσει η Παναγία. Και εμείς λοιπόν έρχεται η δικιά μας σειρά. Σήμερα, όπως έγινε τότε, Απόστολοι του Περάτος, Λευθυσθένης, τότε ήρθαν οι Απόστολοι να ξεπροβοδήσουν την Παναγία. Σήμερα ήρθατε εσείς, είμαστε εμείς λαός και κλήρος, για να ξεπροβοδήσουμε την Παναγία στην τελευταία της κατοικία. Και παράδειγμα από αυτό, και όλη η παρουσία σας, όλη η παρουσία μας, τι διαδηλώνει. Διαδηλώνει τον απόλυτο σεβασμό, την απόλυτη άνεφόρο υπακοή και αγάπη προς την υπεραγία Θεοτόκο. Όπως ακριβώς ελίγησαν τα δέντρα και οι κυπάρες να περάσουν Παναγία, εμείς θα λυγίσουμε την καρδιά μας, θα λυγίσουμε τον εσωτερικό μας εαυτό, μαζί με τα λουλούδια που προσφέρουμε στον επιτάφιο της Παναγίας, το καλύτερο θα είναι, αδελφοί μου, να προσφέρουμε τον εσωτερικό μας εαυτό. Λέει ο Κύριος, δώσουμε στην καρδία. Πρώτα η Παναγία ζητάει, τι μας βαραίνει, τι είναι αυτό το οποίο μας κρατάει τελματωμένους μέσα στον χώρο της αμαρτίας. Είναι διάφορα, είναι πολλά πράγματα, δεν είναι ένα και δύο. Και μάλιστα για να δικαιολογήσει ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι το αμαρτάνει το πρόβλημα. Να κάνει καλή αμαρτία είναι ανθρώπινο. Το μη αμαρτάνουν και λοιπόν. Αυτοί οι οποίοι δεν αμαρτάνουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν σώμα. Είναι φυσικό. Αλλά λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το αμαρτάνει και επέμεινε την πλάνη δαιμονιώδες. Γιατί αυτός ο οποίος παραμένει στην πλάνη είναι μόνο ο διάβολος. Σήμερα η Παναγία μας καλεί να κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όπου λοποθέμενοι πάντα και την ευχαρίστα των αμαρτίων, διυπομονής τρέχομαι τον προκείμενον αγώνα, αφορώντης εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησού. Πρέπει να κρατήσουμε το σώμα της Παναγίας. Όταν είμαστε άρρωστοι, όταν πονάνε τα χέρια μας, όταν τα μέλη, τα σωματικά δεν συγκρατούν, δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το Άγιο Σώμα, να το οδηγήσουμε στον τάφο. Κατά συνέπεια, τι χρειάζεται, να βγάλουμε ό,τι το ασθενεί, ό,τι το κουράζει, και λέει ο Παύλος, όπου τον αποθέτει υπάρχει. Έχουμε διαφόρους όμως, είτε είναι ευχαριστία, είτε είναι ασέλεια, είτε εγωισμός, χίλια δύο πράγματα. Παράδειγμα λέει ο Παύλος και την ευπέριξε τον αμαρτία. Η αμαρτία δεν αφήνει καμιά στιγμή να εκμετάλλει τον διάβολο. Εμείς κληρικοί και λαϊκοί παίρνουμε
το καλοκαίρι καμιά φορά ή άλλη εποχή του έτους άδεια να ξεκουραστούμε. Ο διάβολος δεν παίρνει άδεια. Το έλεγχο φορά μας, 24 ώρες το 24ωρο δουλεύει να μπορεί να εγκυστρώσει ψυχές να τις πάρει στο βασίλειό του. Και αφού κάνουμε αυτό, λέει ο Πάπος, όπου να παθαίνουμε πάντα και την ευκαιρία των αμαρτίων, διοικομονή στρέφουμε τον προκείμενο αγώνα. Χρειάζεται υπομονή, κουράγιο, αλλά πώς θα τον πατήσουμε να φτάσουμε στο τέλος, αφορώντας εις τον δυσπίστιο θετικό και τελειωτή Ιησού. Εμείς σήμερα, όταν θα πάρουμε νοερός το σκήνομα του άθροντα της υπεργίας Θεοτόπου, παράλληλα με το στηριμό και τις ευχές της Παναγίας, θα βλέπουμε τον Σταυρό του Κυρίου, θα παίρνουμε κουράγιο για να μπορέσουμε όχι μόνο να τελειώσουμε αυτή την ιερά τελετή, να οδηγήσουμε την Παναγία στην τελευταία κατοικία εκεί, να μπορέσουμε εκεί να είμαστε όρθιοι, να σηκώνουμε τα βάρη μας σε όλη μας τη ζωή. Εύχομαι, αδελφοί μου, τώρα που φεύγει η Παναγία από κοντά μας, σωματικά, πνευματικά είναι πάντα, και θα κάνετε και τον Επιτάφιο τον πρόεδρο του κράτου, η χάρη να είναι πλούσια, όχι μόνο σε αυτή την γλωρία, σε όλο τον κόσμο. Και η παρουσία σε εδώ διαδηλώνει ότι έχετε ευλάβη, έχετε αγάπη, έχετε εμπιστοσύνη, έχετε σεβασμό προς τα πία και κυρίως την Παναγία του ανθρώπου, η οποία είναι η μοναδική η οποία καταλαβαίνει τους τερανούς της καρδιάς μας. Είναι η μοναδική η οποία φέρνει να σκουπίσει τα δάκρυα του ορφανού, της κύρα, του πολεμένου, του αδικημένου. Να είναι η χάρη της πλούσια, όχι μόνο σήμερα, σε όλη σας τη ζωή σας και να ξέρετε ότι μη φοβάστε ούτε θάνατο, διότι έχουμε την Παναγία κοντά μας, η οποία εκεί, όπως είπα και χθες, το ιερό καθήκον καθεαυτή, δεν είναι το πρέος να το πεις, είναι εκεί να μεριμνά για τη σωτηρία κάθε ανθρωπίνη ψυχής. Εύχομαι τα χρόνια σας να είναι πολλά, να είναι ευλογημένα, η ζωή σας να είναι θεοσκέπαστη. Παντού να βλέπετε την χάρη και τη μορφή της Παναγίας και να περάσετε με υγεία το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αμήν. Πατρέ, Υιός, 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 Υιός,
πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου, σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξες ότι θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επισέτου. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου της ιερεύσης, της άρχους ημών του στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα τόσο αγαπή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνεως ο Πατρός των Φώτων, και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
επιτρέπει στην αρχοντιά το μεγαλείο του Μητροπολίτη σας, ό,τι και να κάνεις. Η ιστορική του μέλλοντος και οι πλέον δύσκολοι, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να σβήσουν το όνομά του, διότι είναι από τους επισκόπους της Ελλαδικής Εκκλησίας η τιμά του θέση του. Περιποιεί η τιμή, όχι μόνο στην επαρχία που είναι, αλλά και στην ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας. Διαβίβασε Διονύση την αγάπη, την φιλανθρωπία, την ευγνωμοσύνη στο Μητροπολίτη για την ευγενή πρόσκληση να βρίσκουμε σήμερα σε αυτή την υπέροχη πανήγυρη και σε αυτή την υπέροχη τελετή. Με τον έχει ο Θεός καλά και τον καλυγόνι. Του λέω πάντοτε, ξεκουράσου λίγο γιατί είναι από τους αρχιερείς που λειτουργεί τακτικότατα. Να τον έχει η Παναγία καλά να τον σκεπάζει, την οποία ιδιαιτέρως λατρεύει και προσκύνει. Και τον Διονύσιο, τους ιερείς όλους σας, να έχετε πάντα τη συντροφιά, την χάρη και την ευλογία της Παναγίας. Αμήν. Σεβασμιότατε γέρον Μητροπολίτα της Μητροπόλεως Κεσαρίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, θα θέλαμε κύριος και ο λαός αυτής της ενορίας να σας ευχαριστήσουμε θερμά, διότι χτες και σήμερα με την παρουσία σας λαμπρύνατε ιδιαίτερα την πανήγυρή μας. Είναι γεγονός ότι πολλοί αδελφοί μας έλεγαν ότι ουδέποτε θυμόμαστε Μητροπολίτη να παρίσταται την ημέρα της εορτής της Παναγίας εδώ στην Αλεξάνδρεια, γιατί συνήθως ο Μητροπολίτης Βερίας πηγαίνει στην Παναγία Σουμελά. Μετά από πολλά λοιπόν χρόνια, σήμερα για πρώτη φορά λάμπρινε το αρχιερατικό στασίδι αλλά και την Αγία Τράπεζα η σεπτή σας παρουσία ενός ανθρώπου ευγενούς, ενός ανθρώπου ολιού κληρικού, σημαντική του δεσπότη μας αυτά τα χρόνια ακόμα της Αδωνιάδος, ο οποίος λαμπρύνεται την ιεραρχία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Θα θέλαμε και εμείς ταπεινά να σας παρακαλέσουμε, ως Άκης τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να βγάζετε στην Ιερά Προσκομιδή και ένα μικρό ψυχουλάκι για τους κατοίκους και τους ενορίτες αυτής εδώ, της όντως θεοφιλούς και αγωνιζόμενης πνευματικά ενορίας και Ιεράς Μητροπολίτου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με λειτουργήσα σαν ιερεύσενο αυτό παλαιά. Περισσότεροι δεν είχατε γεννηθεί ακόμα. Λευκόν τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Λευκόν τον Αγίο Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Θα περνάτε να κοινωνάτε δεξιά και αριστερά, θα φεύγετε από το κέντρο. Θα ήθελα να ευχηθώ και στον Δήμαρχό μας χρόνια πολλά για την εορτή του και σε όσους και όσες γιορτάζουν χρόνια πολλά και να σας υπενθυμίσω ότι το απόγευμα ο Εσπερινός θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα στις 6.30 γιατί αμέσως μετά έχουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Χρόνια πολλά και προηγημένα.